2005. Τα εγγένειά της θα γίνουν από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα. Στην έκδοση, ενός διμηνιαίου εντύπου προσανατολίζεται ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Περπατώ. Την προσεχή Κυριακή πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημίου Πόλης η μουσικοχορευτική εκδήλωση του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής με τίτλο «Της Φύσης και της Άνοιξης». Πάμε κυρίες και κύριοι στην πρώτη είδηση της ημέρας που προέρχεται από τον χώρο του Πανεπιστημίου. Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης συγκεντρώθηκαν το πρωί στην Βρετανία και μίλησαν με τον συνομίλησαν με τον αρμόδιο αντιπρίτανη τον κύριο Κωνσταντίνο Σιμόπουλο. Σημειωτέων ότι αύριο λήγουν οι συμβάσεις για αυτούς τους 130 ανθρώπους που κινδυνεύουν κυριολεκτικά να μείνουν στο δρόμο. 130 συμβασιούχοι του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι από αύριο που λήγουν οι συμβάσεις σε πρώτη φάση, ενώ έπεται και συνέχεια στις απολύσεις. Σήμερα το πρωί συγκεντρώθηκαν στην Βρετανία και μίλησαν για το πρόβλημά τους με τον αντιπρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνο Σιμόπουλο. Μέσα στα τρία τμήματα, δηλαδή φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση, είναι γύρω στα 200 με 210 ακριβώς τώρα. Δεν το γνωρίζω. Μιλάμε για Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα και Ξάνθη. Ναι. Όχι όλοι. Δεν μπόρεσαν να έρθουν όλοι. Αυτό είναι απόφαση Βρετανικού. Απόφαση Βρετανικού. Ναι, αυτό εμάς επίσημη απόφαση δεν βγάλανε. Δεν μας δώσαν δηλαδή. Το ακούσαμε, έχει μία εβδομάδα αυτό το θέμα και έχουμε αναστατωθεί όλα τα παιδιά. Καταλαβαίνετε πώς είναι η κατάσταση όταν γίνεται μια απόλυση. Τώρα είπαν για κάποια ποσοστά γύρω στο πρώτη φουρνιά 50% και άλλοι 20% τον επόμενο μήνα. Και θα φύγουν γύρω στις 130 οικογένειες, έτσι υπολογίζω. Και δεν είναι κρίμα δηλαδή. Δουλεύουμε, οι περισσότεροι δουλεύουμε πάνω από 5 χρόνια, άλλος δουλεύει 10, άλλος 15. Είναι κρίμα δηλαδή να αναπολυθούν έτσι για οικονομικούς λόγους του Πανεπιστημίου. Τον φόβο ότι ή θα υπολειτουργήσει το Πανεπιστήμιο ή θα κατεβάσουν τα ρολά εξέφρασε ο κύριος Σιμόπουλος που δεσμεύτηκε να σταθεί αρρωγός στις προσπάθειες των συμβασιούχων και να διεκδικήσουν όλοι μαζί. Θα μεταφέρω όλη αυτή την κουβέντα και θα αναλάβω να διαχειριστώ μαζί σας το πρόβλημα. Θα την αναφέρω στους συναδέλφους μου του Βρετανικού Συμβουλίου και θα τους μεταφέρω το αίτημά σας για αναβολή λίγων ημερών. Έτσι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει πια να αποφασίσει η σύγκλητος η οποία θα αναλάβει και την πολιτική καθοδήγηση αυτών των αποφάσεων. Έτσι. Να ξέρετε όμως ότι μας έχουν επισημανθεί άνωθεν ευθύνες. Ξέρετε τι είδους ευθύνες, έτσι, διαχειρίζεστε χρήματα κτλ. Λοιπόν, λες και τα διαχειριζόμαστε και γινόμαστε πιο πλούσιοι. Εδώ στη Θράκη όλοι γνωριζόμαστε. Εμείς τι ζητάμε τώρα, κύριε Αντιπρίτανη. Εσείς ζητάτε να αναβληθεί να μην γίνουν αύριο απολύσεις, από ό,τι κατάλαβα, και να διαχειριστείτε τις επόμενες μέρες με μια πίεση που θα παίξει άμεσα και στον Αλογοσκούφη και στον Περιφερειάρχη και στον κύριο, γιατί είναι προφανές ότι θα είναι εδώ και ο Ευρυπίδης, ο Στυλιανίδης αύριο, και οι υπόλοιποι, και ο κύριος Σαλίδης ή δεν ξέρω κι εγώ, ο κύριος Κοντός, οι πάντες, και θα αναλάβουν να δούνε το θέμα του Δημοκρατίου υποχρεωτικά. Αλλιώς φοβάμαι ότι το Πανεπιστήμιο ή θα υπολειτουργήσει ή θα κατεβάσουμε τα ρολά. Σε όποια επίσκεψη θέλετε να κάνουμε, ξεκινώντας από τον Γενικό Γραμματέα, από τους ντόπιους βουλευτές του κυβερνώντος και του αντιπολιτευόμενου κόμματος, πάμε όπου θέλετε. Κάθε χρόνο βλέπουμε και χειρότερα, τόνισε ο κύριος Σιμόπουλος, που προκαλεί όποιον αμφισβητεί να ελέγξει τα οικονομικά. Ας έρθουν κάποιοι κύριοι να μας τα βάλουν κάτω και να μας πούνε ότι έχουμε κάνει λάθος στους υπολογισμούς μας. Επομένως το πραγματικό γεγονός είναι ότι αύριο. Το πραγματικό γεγονός. Το πραγματικό γεγονός. Το πραγματικό γεγονός. Το πραγματικό γεγονός είναι ότι. Το πραγματικό γεγονός είναι ότι προχθές συνεδρίασε. Αν απολυθούν αυτοί, θα έρθει και στη σειρά. Έτσι, με αυτή τη λογική, δεν θα δίνουν κονδυλία σιγά σιγά να το κλείσουν. Αυτό με αυτή την έννοια εννοώ. Ακούστε να σας πω κάτι. Η σειρά μου έχει έρθει ήδη από τη στιγμή που το Πανεπιστήμιο έχει πάψει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε λίγα χρόνια πριν. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε και χειρότερα. Τον δρόμο των διεκδικήσεων παίρνουν φοιτητές, συμβασιούχοι και Βρετανικές αρχές από αύριο το πρωί που θα συναντηθούν με τον Ομάρχη Ροδόπη Σάρη Γιαννακίδη. Ενώ το Σάββατο θα επιδιώξουν να συναντηθούν με τον κύριο Αλογοσκούφη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Να ζητήσουμε συγγνώμη για τις απολύσεις που σε αυτό το δελτίο απέκτησαν τη δική τους γραφή. Να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι σε αυτό το σύνδημα θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά, καθώς θα έχουμε μία εκτενέστερη συζήτηση με τον αντιπρίτανη, τον κύριο Σιμόπουλο. Πάμε σε ένα θέμα τώρα κοινωνικό, το οποίο όμως μας αφορά όλους. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι προσπόληση οι Πασχαλινές κάρτες του Συλλόγου Περπατώ. Όπως δήλωσε στο Art Channel, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αλέξανδρος Ταξιλδάρης, μίλησε επίσης για μια δημιουργία των μελών του Συλλόγου με τους ασκούμενους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου η συνεργασία είναι στενή. Παράλληλα, αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ο Σύλλογος ετοιμάζει την δημιουργία και κυκλοφορία εντύπου που θα διανέμεται αναδίμηνο και θα αφορά κυρίως τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι προσπόληση πασχαλινές κάρτες που δημιούργησε ο Σύλλογος Περπατώ. Η δημιουργία αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω δευκτήριο του Συλλόγου από τα μέλη του σε συνεργασία με ασκούμενους της Σχολής Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Περπατώ, Αλέξανδρο Ταξιλδάρη. Έχει ξεκινήσει μια δραστηριότητα σε συνεργασία με την ομάδα των ασκούμενων φοιτητών της Κοινωνικής Διοίκησης. Αυτή είναι το εντευκτήριο του Συλλόγου. Μέσα από το εντευκτήριο του Συλλόγου έχουμε κάποιες δημιουργίες των μελών στη συνεργασία με τους ασκούμενους, όπως έγινε τα Χριστούγεννα με χριστουγεννιάτικες κάρτες και ζωγραφιές, έτσι και για το Πάσχα έχουμε ετοιμάσει σχέδια μελών του Συλλόγου και έχουμε ετοιμάσει πασχαλινές κάρτες που από εβδομάδα θα βγουν προς πώληση και θα μπορούν υπηρεσίες, τράπεζες και όποιος άλλος ιδιώτης θέλει να προμηθευτεί τις κάρτες που φυσικά θα είναι μια ενίσχυση για τον Σύλλογο Περπατώ. Είναι κάρτες όλες φτιαγμένες από τα μέλη, άτομα με αναπηρίες του Συλλόγου. Το εντευκτήριο λειτουργεί κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 6 μέχρι τις 8 το βράδυ. Το εντευκτήριο λειτουργεί κάθε Πέμπτη απόγευμα. Εάν καταφέρουμε με την βοήθεια εθελοντών, που αυτό είναι ο σκοπός, να λειτουργήσει περισσότερες μέρες, απογεύματα και περισσότερες ώρες. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει κάτι τέτοιο, αλλά είμαστε στην προσπάθεια. Έντυπο που θα μοιράζεται διμηνία, ετοιμάζει ο Σύλλογος που αφορά τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Επίσης, τα μέλη του Συλλόγου σε συνεργασία ξανά με τους ασκούμενους και με τους εθελοντές του Συλλόγου ετοιμάζουν ένα έντυπο που θα μοιράζεται διμηνιαία και θα αφορά τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις και γενικά θέματα που αφορούν το Σύλλογο και γενικότερα τα άτομα με αναπηρίες και με κοινωνικά προβλήματα στην Κομωτινή αλλά και γενικότερα την κοινωνία της Κομωτινής. Κοινωνικό λειτουργό θα έχει ο Σύλλογος Περπατώ σύμφωνα με τον κύριο Ταξιλδάρη, ο οποίος τόνισε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Να ψάχνουμε για κοινωνικό λειτουργό μετά από μια στήριξη του ΠΕΣΥΠ και μια προσωπική ενέργεια του κύριου Τσάκωνα, να έχουμε ένα χρηματικό ποσό ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κοινωνικό λειτουργό και να τον πληρώσουμε για να βοηθήσει στην καλύτερη και πιο άρτια λειτουργία του Συλλόγου, μια και ένας τέτοιος σύλλογος είναι αναγκαίος, σε ένα τέτοιο σύλλογο είναι αναγκαίος ένας κοινωνικός λειτουργός. Έτσι, όποιος ενδιαφέρεται και έχει τα ανάλογα χαρτιά που είναι βασικά ένα πτυχίο κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου, θα μπορεί να απευθυνθεί στα τηλέφωνα του Περπατώ, που είναι 2531-036-909 και να καταθέσει τα χαρτιά του και να περάσει από μια συνέντευξη για να μπορέσουμε να βρούμε το κατάλληλο άτομο για εργασία στο Σύλλογο. Πάμε στο πρώτο ζήτημα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στο ζήτημα που μου αναδείξαμε ήδη από την αρχή του δελτίου μας και αφορά στους 130 συμβασιούχους του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Για αυτούς αύριο λήγει η σύμβαση εργασίας με το Πανεπιστήμιο και κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι. Το ζήτημα είναι λίγο πολύ γνωστό. Τις αιτίες θα ψάξουμε τώρα να βρούμε ή να συζητήσουμε με τον αρμόδιο αντιπρίτανη, τον κύριο Σιμόπουλο, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και μπορούμε να τον ακούσουμε. Κύριε αντιπρίτανη, καλησπέρα σας. Δεν σας ακούω, λίγο πιο δυνατά. Θα το φροντίσω εγώ αμέσως αυτό. Μ' ακούτε καλύτερα τώρα? Σας ακούω, ναι. Ωραία.
Κύριε Αντιπρίτανη, θα ήθελα να δούμε, όπως παρακολουθήσαμε και από το ρεπορτάζ, από πιο κοντά αυτό το θέμα των 130 συμβασιούχων του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου. Πρόκειται λοιπόν για ανθρώπους που υπέγραψαν σύμβαση ενός έτους με το Πανεπιστήμιο. Να σας πω, ίσως δεν γνωρίζετε ακριβώς ότι δεν έχει υπογραφεί μεταξύ των ιδίων και του Πανεπιστημίου καμία σύμβαση. Το Πανεπιστήμιο βγάλει διαγωνισμό, έχει δώσει τις εργασίες αυτές σε εργολάβους και μεταξύ των εργολάβων και των ιδίων υπάρχει σύμβαση. Αλλά αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει ιδιαίτερα. Το πρόβλημα λοιπόν από πού ουσιαστικά ξεκινά? Το πρόβλημα ξεκινάει από μια περικοπή που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εις βάρος της ουσιαστικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου και όχι μόνο, αλλά στην ουσία μιας λειτουργίας η οποία αφορά, φτάνει μέχρι την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι αυτό θέμα καθαρά υποχρηματοδότησης, είναι θέμα, όπως γνωρίζετε, τόσο καιρό προσπαθούμε να πετύχουμε μια αυξημένη επιχορήγηση, δεν το έχουμε καταφέρει, δεν έχει ανταποκριθεί το Υπουργείο και ως εκ τούτου, με βάση τον προϋπολογισμό που πρέπει να διαχειριστούμε, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να χαλάμε περισσότερα και να δημιουργούμε ελλείμματα που τόσο καιρό μας δημιούργησαν το θέμα των 8 εκατομμυρίων ευρώ που δυστυχώς το Υπουργείο δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από αυτό το γεγονός, αλλά και από όλα όσα έχουμε ακούσει και πληροφορηθεί κατά καιρούς, υπάρχει μια κλιμάκωση στους περιορισμούς στα έξοδα του Πανεπιστημίου και αυτό είναι ακόμη ένα γεγονός. Και μένω σε έναν λόγο, νομίζω, σε μια φράση στην οποία ακούσαμε ήδη πριν από το ρεπορτάζ, ότι είπατε χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο βλέπουμε και χειρότερα για το Δημοκρατικό Κάθε χρόνο, όντως, πηγαίνουμε χειρότερα, διότι κάθε χρόνο ουσιαστικά περιορίζεται η χρηματοδότησή μας. Και αυτό το βλέπουμε από τους δείκτες που έχουμε και ελέγχουμε, δηλαδή τα έξοδα αναφοιτητή συνεχώς μειώνονται. Κύριε Αντιπρίτανη, ξέρετε, πρώτα ήταν η ΔΕΗ και το ρεύμα. Αργότερα ήρθαν και άλλα ζητήματα, πολύ σημαντικά. Ίσως που ξεκινούν από τα απλά, την επικοινωνία, τα τηλεφωνήματα, τους υπολογιστές που δεν υπάρχουν σε πολλά τμήματα, ίσως και της Κομωτινής, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη η σύνδεση, δεν υπάρχει ίντερνετ. Πράγματα απλά, αλλά λειτουργικά για ένα πανεπιστήμιο, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και αναρωτιέμαι τελικά, μήπως με όλα αυτά χάνουμε το κύρος μας ως Πανεπιστήμιο, ως Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο που είχε μια σημαντική παρουσία στον ελληνικό χώρο? Αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Το μέγεθος του Πανεπιστημίου μας, αυτό και μόνο το μέγεθος, επιβάλλει ένα μέγεθος ενός προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε όλα αυτά που είπατε. Να πληρώνουμε το ρεύμα, να θερμαίνουμε τους χώρους στους οποίους μπαίνουν φοιτητές και εργαζόμενοι, να έχουμε εργαζόμενους στις εργολαβίες οι οποίοι θα μας πετύχουν και τη σωστή καθαριότητα και τη σωστή φύλαξη. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε όλοι στη Θράκη, το Πανεπιστήμιο είναι αναπτυγμένο σε 4 πόλεις και σε κάθε πόλη δεν έχει σε ένα σημείο μόνο εγκαταστάσεις. Χρειάζεται λοιπόν κόσμο για να μπορέσουμε και να το φυλάξουμε και να το συντηρήσουμε και να το καθαρίσουμε. Αυτό δεν είναι μόνο ένας κωδικός από τους πάρα πολλούς που υπάρχουν στον τακτικό προϋπολογισμό. Και σε όλους τους κωδικούς υπάρχει οπισθοχώρηση. Κάθε χρόνο λοιπόν και χειρότερα, που τελικά αυτό όλο καταλήγει στην υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την υποβάθμιση και του κύρους, όπως λέτε. Κύριε Αντιπρίτανη, σήμερα είδαμε ένα βήμα. Είδαμε ότι είσαστε κοντά στους, οι Βρετανικές αρχές τουλάχιστον όπως αντιλαμβάνομαι, κοντά στους εργαζόμενους. Ήδη εκκρεμεί μια συνάντηση αύριο για αυτούς τους ανθρώπους με τον Ομάρχη Ροδόπης, αλλά τους είπατε και νομίζω ότι θα είστε παρόν το Σάββατο. Βεβαίως. Στην παρουσία, στην επίσκεψη εδώ του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Λογοσκούφη. Αλλά αυτό, ίσως πιστεύετε ότι αυτή η συνάντηση θα καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να του παρουσιάσουμε το πρόβλημα, να το αντιληφθεί όχι μόνο μέσω της πληροφορίας που έχει από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και άμεσα. Και επειδή έτυχε ο κύριος Αλογοσκούφης να επισκέπτεται τη Ροδόπη το Σάββατο και την Κυριακή, θεωρήσαμε είναι το timing καλό για να πάμε να μπορέσουμε να τον δούμε και να του πούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο εκπληρεί ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και αναπτυξιακό κυρίως στην περιοχή,
ιδιαίτερα αναπτυξιακό, σοβαρό αναπτυξιακό. Είναι η βασικότερη κολόνα αναπτυξιακή της Θράκης στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο. Δεν είναι δυνατόν το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο να το αφήνουμε στην άκρη και να το αντιμετωπίζουμε με τακτικούς προϋπολογισμούς οι οποίοι οδηγούν στην υπολειτουργία του. Αυτά θα του πούμε του κ. Αλογοσκούφη και το γεγονός ότι 120 οικογένειες μένουν στον δρόμο. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, ξέρετε, που πηγάζει από όλα αυτά τα οποία συζητούμε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να συνομιλήσει με το Δημοκρίτιο, κοφεύει, δίνει πρόσκαιρες λύσεις ή ουσιαστικά προσανατολίζεται σε μία άλλη κατεύθυνση που δεν θα έχει να κάνει με αυτό που γνωρίζουμε εμείς ως χαρακτήρα της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Ποια είναι η άποψή σας? Να σας πω, το Υπουργείο Παιδείας αδυνατεί έχοντας να διαχειριστεί έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι μικρότερος από πέρυσι. Αυτό μόνο πρέπει να μας βάλει από 3,62-63 που ήταν πέρυσι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, φέτος είναι 3,58. Είναι γνωστό ότι παίρνει λιγότερα χρήματα φέτος από ό,τι πέρυσι το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν αδυνατεί. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που η παιδεία είναι δημόσια στην Ελλάδα σύμφωνα με το 16 άρθρο του Συντάγματος, οφείλει να δεχθεί την υποβάθμιση που θα ακολουθήσει και να αναλάβει και τις ευθύνες του. Κύριε Αντιπρίτανη, όταν δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας, όταν δεν ανταποκρίνεται σε όλα όσα απαιτούνται σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο, τη λύση μπορεί να τη δώσει ένα άλλο Υπουργείο? Να σας πω, το Υπουργείο Παιδείας διεκδικεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς θεωρούμε ότι παρουσιάζοντας την κατάσταση κατευθείαν στο Υπουργείο Οικονομικών, διευκολύνουμε, αν θέλετε, το Υπουργείο Παιδείας στα αιτήματά του. Αυτό όμως δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, διότι σήμερα ζούμε ήδη μία περίοδο λιτότητας, την οποία βιώνουμε καθημερινά, και δεν ξέρω πώς και το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να ανταποκριθεί. Αλλά εδώ η ευθύνη για την λειτουργία των πανεπιστημίων είναι του κράτους. Δεν είναι ούτε δική σας ούτε δική μου. Θα ήθελα να κλείσουμε έτσι αυτή μας την κουβέντα με ένα ερώτημα. Θα δούμε και άλλες τέτοιου τύπου περικοπές στο Δημοκρίτιο εφόσον δεν δοθεί κάποια λύση? Θα επαναλάβω τον χαρακτηρισμό πρόσκαιρη το Σάββατο. Να σας πω, βλέπετε μία περικοπή η οποία είναι φανερή προς τα έξω διότι αφορά εργαζόμενους. Ήδη έχουν δρομολογηθεί περικοπές που αφορούν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και το οποίο οδηγείται σε μία εσωστρέφεια. Είναι η περίφημη εσωστρέφεια που συζητάμε. Να σας πω τι εννοούμε. Όταν αυτή τη στιγμή το Δημοκρίτιο έχει 500 καθηγητές και δεν μπορούμε να στείλουμε κανέναν σε συνέδρια στο εξωτερικό, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε συνέδρια στην έδρα του Δημοκρατίου, να στείλουμε τους καθηγητές μας δεξιά και αριστερά σε εκπαιδευτικές και σε επιστημονικές εκδηλώσεις. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό ήδη γίνεται που σας λέω. Δηλαδή εμείς μέσα στο Δημοκρατίο το βιώνουμε έναν περιορισμό των δραστηριοτήτων μας και όλων των υπόλοιπων που σημαίνουν υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο φοιτητή δηλαδή. Στο φοιτητή δίνουμε λιγότερη εκπαίδευση χειρότερης ποιότητας. Και αν δούμε και στην κοινωνική διάσταση του ζητήματος που ούτως ή άλλως αναδείξαμε σήμερα, υπάρχει περίπτωση, όχι βάσει πιθανολογήσεων, αλλά κατόπιν συζητήσεων και μετά την συνάντηση του Σαββάτου, αυτές οι 130 οικογένειες να μην βρεθούν σε δεινή θέση? Κοιτάξτε, μετά και την λήξη των συμβάσεων. Θα πρέπει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη, η οποία δεν ξέρω και τι ποινικό, αν θέλετε, κίνδυνο περιέχει. Δηλαδή, να αναλάβει να χαλάει περισσότερα από όσα έχει. Αυτή τη στιγμή βιώσαμε την ανάπτυξη ενός πανεπιστημίου και όλα αυτά τα ελλείμματα, τα οποία πρώτοι παρουσιάσαμε στο δημόσιο, στην κοινή γνώμη, στο Υπουργείο Παιδείας, εδώ και ένα χρόνο περίπου, και τα παρουσιάζουμε τα τελευταία 5 με 6 χρόνια με επιστολές μας και ειδικά αναλυτικά σημειώματα, κάποια στιγμή θα πρέπει κάποιος να ευαισθητοποιηθεί. Μάλιστα. Και δεν θα μπορούμε κάθε φορά, κάθε χρόνο να σηκώνει η εκάστοτε διοίκηση το βάρος για να λειτουργήσει το Δημοκρίτιο δημιουργώντας ελλείμματα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο στοιχειοδός και αξιοπρεπώς, αυτό σημαίνει έλλειμμα κατέτος τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων. Ποιος θα τα δώσει αυτά τα λεφτά?
και δεν διαβλέπετε σύντομο χρονικό διάστημα βάσει όλων αυτών των ζητημάτων που βιώνετε να υπάρξει και μια ισορροπία σε αυτά που κάθε έτος θα πρέπει, μια ισοστάθμιση δηλαδή στα χρήματα που τους άλλους υπολείπονται. Η λογική, έχουμε δύο εναλλακτικές λύσεις. Ή να πάμε στη λογική της δημιουργίας του ελλείμματος συνειδητά και να ενημερώνουμε το Υπουργείο και κάποια στιγμή κάποιος θα έρθει και θα πει τι γίνεται εδώ, ή να αρχίσουμε να γονατίζουμε το πανεπιστήμιο με περικοπές τέτοιου τύπου, οι οποίες αργά ή γρήγορα θα δείξουν το αποτέλεσμά τους, και ενημερώνοντας πάλι το Υπουργείο και αναθέτοντάς τους και την ευθύνη όλων αυτών των αποφάσεων και του αποτελέσματος. Τελικός αποδέκτης, κύριε Σημόπουλε, με τον ένα με τον άλλον τρόπο είναι το κράτος, είναι η πολιτεία, είναι η κυβέρνηση, και είτε μέσω ενός Υπουργείου είτε μέσω του άλλου θα πρέπει να δώσει σύντομα μια λύση, όχι πρόσκαιρη. Εάν θέλουμε δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως λέει και το Σύνταγμά μας, αυτό πρέπει να γίνει. Εάν δεν θέλουμε δημόσιο πανεπιστήμιο, ας μας το πούνε. Νομίζω ότι αυτό είναι η πιο σημαντική φράση από όσα ακούσαμε και το πιο σημαντικό ζήτημα από όσα θίξαμε σήμερα στην κουβέντα μας. Θα παρακολουθούμε στενά το θέμα και νομίζω ότι και το Σάββατο ελπίζω να έχουμε καλύτερες εξελίξεις στο θέμα και να κλείσει οριστικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο αντιπρίτανος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Σημόπουλος, αυτός που μόλις ακούσαμε. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα, διότι με ειδοποιούν ότι υπάρχει και μία τηλεφωνική παρέμβαση από την πλευρά των εργαζομένων. Να πάμε σε ένα θέμα όμως πολύ σημαντικό επίσης για την περιοχή μας. Αφορά στη Θράκη, ξεκινά από την Κομωτινή. Από τις 19 στις 22 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί φέτος η 14η Πανελλήνια Έκθεση Θράκη 2005. Αυτό για την ημερομηνία αλλά και τις περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν στον ειδικότερο χαρακτήρα της έκθεσης φέτος, όπως επίσης και για τις καινοτομίες στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μίλησε σήμερα στο Art Channel η πρόεδρός του, η κυρία Ιβόνη Πέπα. Ας παρακολουθήσουμε μαζί το ρεπορτάζ. 2 μήνες περίπου και το μεγάλο γεγονός της 14ης Πανελλήνιας Έκθεσης Θράκη 2005 είναι γεγονός. Φέτος έχει ως καινοτομία 2 ειδικά σαλόνια. Το σαλόνι με ποτά, βιολογικές καλλιέργειες και νέες τεχνολογίες. Πολυμές, υπολογιστές, κινητή τηλεφωνία, σύμφωνα με την πρόεδρο του ΔΕΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιβόνη Πέπα. Η έκθεση Θράκη, η 14η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Θράκη, θα πραγματοποιηθεί φέτος από 19 έως 22 Μαΐου στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου που βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής. Φέτος έχουμε 2 θεματικά σαλόνια. Το ένα αφορά τρόφιμα, ποτά, βιολογικά προϊόντα, που θα γίνει και μία ημερίδα με την χορηγία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσία του Υφυπουργού κυρίου Κουντού. Και το δεύτερο αφορά νέες τεχνολογίες, πολυμέσα, κινητή τηλεφωνία και νέες τεχνολογίες στη βιομηχανία. Προσπαθούμε να κάνουμε 2 θεματικά σαλόνια και το έχουμε πετύχει φέτος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μία, μπορώ να πω, ταυτότητα στην Θράκη από τις άλλες χρονιές. Έχουμε αναλάβει επίσης και έχουμε δώσει σε κάποιο συνεργείο ειδικό να μας κάνει μία έρευνα αγοράς για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε και τις επόμενες χρονιές το τι θεματικά σαλόνια θα εντάσσουμε μέσα στην Θράκη. Τα εγκαίνια θα γίνουν από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Σιούφα, ενώ φέτος θέλουν να δώσουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα στη Θράκη. Φέτος τα εγκαίνια μας θα γίνουν από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Δημήτρη Σιούφα. Έχουμε την επιβεβαίωσή του και θα έρθει σίγουρα. Από εκεί και πέρα έχουν καλεστεί πλήθος επισκέπτες από τις χώρες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Και αυτό σε συνεννόηση με τις πρεσβείες που έχουμε κάνει, τα εμπορικά τμήματα των πρεσβειών, ούτως ώστε να είναι ακριβώς εμπορικοί επισκέπτες. Θέλουμε να δώσουμε ένα χαρακτήρα στην Θράκη διαφορετικό από τις άλλες χρονιές. Δηλαδή είναι ο καιρός πλέον, η Θράκη έχει μια πολύ μεγάλη πανελλήνια εμβέλεια σε όλη την Ελλάδα, αλλά πρέπει να δώσουμε και το βαλκανικό στίγμα της έκθεσης Θράκης. Πάμε σε ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο ιδιαίτερα συζητήθηκε τις 2 τελευταίες ημέρες. Ένας επαγγελματίας, λοιπόν, μέλος του επιμελητηρίου, κατήγγειλε στο επαγγελματικό και στο εμπορικό και βιοτεχνικό επιμελητήριο, ότι το ΣΔΟΕ του επέβαλε πρόστιμο 1.000 ευρώ
γιατί έπινε ένα ποτό στο κατάστημά του χωρίς να κόψει απόδειξη. 1.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε από τις ΔΟΕ σε ένα καταστηματάρχη για το ποτό που έπινε ο ίδιος στο κατάστημά του, χωρίς να εκδώσει απόδειξη. Όπως κατήγγειλε ο ίδιος στο επαγγελματοβιοτεχνικό επιμελητήριο. Δεν θέλουμε τη φοροδιαφυγή, τονίζει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Λιούρτας, που επισημαίνει ότι δεν θέλουν αυτή τη φοροεισπρακτική πολιτική. Ποιος κλέβει πιο πολύ, η εφορία ή οι φορολογούμενοι, διερωτάται ο κύριος Λιούρτας, που όπως δήλωσε κατηγορηματικά, αν θέλουν να τους κλείσουν τα καταστήματα, ας τους ενημερώσουν να τα κλείσουν μόνοι τους. Πριν λίγες μέρες, ενώπιον του νομικού συμβούλου του επιμελητηρίου, ήρθε ένας επαγγελματίας και μου δήλωσε ότι πίνοντας αργά το βράδυ μόνος του στο καφενείο του ένα καφέ, μια μπύρα, δεν ξέρω τι είπε εκεί, δεν είχε κόψει απόδειξη και στις 9 και 20 το βράδυ μπήκε ένα συνεργείο της ΔΟΕ και τον έγραψε γιατί δεν έχει κόψει απόδειξη. Βεβαίως ο νόμος λέει ότι πρέπει να κόψει απόδειξη. Κάποια στιγμή όμως αυτό που φωνάζω δεν είναι ότι η φοροδιαφυγή, δεν είμαστε κατά της φοροδιαφυγής, είμαστε υπέρ το να γράφονται όλοι όσοι φοροδιαφεύγουν. Δεν θέλουμε να φοροδιαφεύγει κανείς. Αυτό που έχουμε πρόβλημα σοβαρό είναι το φοροεισπρακτικό με το έτσι θέλω μπήκαμε μέσα και πρέπει να γράψουμε οπωσδήποτε. Σίγουρα δεν πρέπει να είμαστε ξέφραγο αμπέλι, σίγουρα οι μηχανισμοί οι κρατικοί πρέπει να λειτουργήσουν, σίγουρα πρέπει να παταχθεί η φοροδιαφυγή, όχι όμως με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως από εκεί και πέρα συνέβησαν αρκετά πράγματα τα οποία δεν είμαι σε θέση να τα γνωρίζω, αλλά αυτό που έχει σημασία και αυτό που μας λένε συνέχεια, και προχθές τον τύπο τον Αθηναϊκό διαβάζω ότι η Θράκη η μία στις τρεις επιχειρήσεις φοροδιαφεύγει, εν αντιθέση με την Αττική που φοροδιαφεύγει το 54%, ενώ στη Θράκη είναι το 30%. Ας πάνε λοιπόν εκεί που φοροδιαφεύγουν και ας βρούνε εκεί τη λύση του προβλήματος. Αυτό που πρέπει να πω όμως είναι ότι μας αποκαλούν συνέχεια κλέφτες και ότι ο ένας στους τρεις κλέβει, το 30% κλέβει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, η κότα έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα? Ποιος κλέβει πιο πολύ, κλέβουμε εμείς από την εφορία ή κλέβει η εφορία από εμάς? Και σας λέω χαρακτηριστικά, αν αυτός ο κύριος που έκανε την καταγγελία λέει αλήθεια, που δεν έχω λόγους να μην τον πιστέψω, πληρώσει 1.000 ευρώ πρόστιμο για αυτή την παράβαση. Πόσους καφέδες πρέπει να πουλήσει με 1 ευρώ που πουλάει τον καφέ για να πληρώσει το πρόστιμο? Καταλαβαίνετε λοιπόν αμέσως, εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνει κλέφτης. Γι' αυτό λοιπόν ας κοιτάξουμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, αλλά να αφήσουμε στην άκρη την φοροεισπρακτική τακτική, στην οποία ούτε πιστεύω και την πολιτεία μας συμφέρει, αλλά ούτε και τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες και τον εμπορικό κόσμο της Ελλάδος γενικά. Και ακούμε τώρα και με τα νέα μέτρα, ακούμε για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ακούμε ότι θα βγουν έξω και θα μαζέψουν κάποια δις ευρώ. Από πού θα τα μαζέψουν? Είναι ένα ερώτημα το οποίο μένα με αποσχολεί. Θα ορμήξουν πάλι όπως κάθε φορά στα μικρομάγαζα, στους μικροεπαγγελματίες, στους μικροεμπόρους για να μαζέψουν αυτά τα λεφτά. Εάν θέλουν να μας κλείσουν, να μας το πούν, να κλείσουμε από μόνοι μας. Δεν είναι ανάγκη να μας κλείσουν αυτοί. Πάμε να δώσουμε συνέχεια, κυρίες και κύριοι, στο θέμα το οποίο προηγουμένως αναδείξαμε, που αφορά στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο της Θράκης. Υπάρχει μια παρέμβαση από την πλευρά των εργολάβων, τουλάχιστον μια εργολάβο στον τομέα της καθαριότητας ζήτησε να παρέμβει η κυρία Κωνσταντίνου. Δεν έχουμε παρά να την ακούσουμε. Να συνδεθούμε λοιπόν μαζί της. Κυρία Κωνσταντίνου, μας ακούτε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την παρέμβαση, η οποία είναι μάλλον κέρια σε αυτό το σημείο, διότι δεν ήξερα κάτι. Ο κύριος Αντιπρίτανης μου είπε, και είναι γνωστό αυτό νομίζω δημοσιογραφικά, ότι οι συμφωνίες ως ή άλλως, οι συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ με τους εργολάβους και όχι με τους εργαζόμενους. Εσείς είστε αυτοί που... Θα φέρετε λίγο πιο δυνατά για να σας ακούω. Προσπαθώ, μα ακούτε τώρα κάπως καλύτερα? Ναι, για αυτή την... Ναι, έλεγα λοιπόν ότι η όποια συμφωνία γίνεται, ας μιλήσω έτσι πιο απλά, οι συμβάσεις υπογράφονται με τους εργολάβους, με τις εργολαβικές εταιρείες και όχι με τους εργαζόμενους. Εσείς όμως, ως εργολάβος σε μια εταιρεία που αφορά την καθαριότητα, και έχετε πόσους εργαζόμενους στον χώρο σας? Αυτή τη στιγμή, μετά από τη μείωση που έγινε από 1η-1η, 96 εργαζόμενους. 96 εργαζόμενους σε όλα τα τμήματα του Δημοκρατίου, σε όλες τις πόλεις. Σε όλα τα τμήματα, στις 4 πόλεις. Και στις 4 πόλεις.
Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα οφειλών ήδη του Πανεπιστημίου προς την εταιρεία επιπαραδείγματι. Που... Και όχι μόνο στη δική μας, σε όλους τους εργολάβους. Ναι. Αυτή τη στιγμή με το μήνα Μάρτιο που τελειώνει αύριο, η οφειλή φτάνει, είναι οι 5 μήνες, περίπου 550.000 ευρώ. 550.000 ευρώ. Μιλάτε για εσάς τώρα. Μιλάω για μένα, για τη δική μας την εταιρεία. Ναι, τη δική σας εταιρεία εκπροσωπείτε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτούς τους 5 περίπου μήνες, όπως ακριβώς μου τους περιγράψατε, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας σας πληρώνονται? Οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά, παίρνουν τις αυξήσεις τις νόμιμες που προβλέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση, παίρνουν τα δώρα των Χριστουγέννων και ό,τι άλλο προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία, ασφαλίζονται κανονικά, αλλά επιπλέον αποδίδεται κάθε μήνα στο δημόσιο και αναλογών ΦΠΑ. Άρα λοιπόν, τα τιμολόγια κόβονται στο τέλος κάθε δουλευμένου μήνα. Μάλιστα. Άρα εσείς λειτουργείτε κανονικά αυτούς τους 5 μήνες που η εταιρεία δεν έχει πληρωθεί από το Δημοκρίτιο. Τα πράγματα όπως μας περιγράφονται ή τουλάχιστον όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ αλλά και από την συζήτηση με τον αρμόδιο αντιπρίτανη, με τον κύριο Σημόπουλο προηγουμένως, είναι οριακά στο Πανεπιστήμιο και κατ' επέκταση και με κάποιες εταιρείες, με κάποιους εργολάβους και δει με την δική σας. Πώς σκέφτεστε εσείς να λειτουργήσετε? Αν ισχύει αυτό το οποίο λένε το τελεσίγραφο το αυριανό και το Πανεπιστήμιο τόσο άρας βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη δύσκολη θέση, τα πράγματα πρέπει να είναι οριακά και για τους ανθρώπους που έχετε στο προσωπικό το δικό σας. Είναι προφανές ότι η εταιρεία μας είναι στο πλευρό του Πανεπιστημίου. Αναρωτιέμαι όμως αν το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζει την πραγματικότητα. Δηλαδή έχουν αναφερθεί οφειλές στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ και δεν ξέρω και πού αλλού. Αναρωτιέμαι αν το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζεται στις εργολαβίες. Οφείλονται τόσο σημαντικά ποσά. Εμείς θα στηρίξουμε το Πανεπιστήμιο με όποιον τρόπο μπορούμε, ευελπιστώντας ότι σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα μιας επιχορήγησης. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι επιχορηγήσεις γίνονται σε αθλητικές ομάδες, ποδοσφαιρικές και όχι στο Πανεπιστήμιο. Αυτό πραγματικά είναι απορίας άξιο για μένα προσωπικά και για, πιστεύω, για τους περισσότερους. Είναι θετικό όμως το γεγονός και ο τρόπος που εκφραζόσαστε για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και γενικότερα η στάση την οποία υιοθετείτε και κρατάτε. Αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι εργαζόμενοι, πολλοί από αυτούς και κομμωτινέοι βέβαια και γενικότερα άνθρωποι της πολίτες, κάτοικοι της Θράκης ανήκουν στο προσωπικό σας και πληρώνονται κανονικά. Ας ελπίσουμε ότι η συνάντηση καταρχήν με τον Υπουργό που είναι άμεση, 3 ημέρες αργότερα, θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα επιληθεί οριστικά το ζήτημα. Το ελπίζω και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουν τα πράγματα από την πλευρά των εργαζομένων, όπως τα ακούσατε. Να μείνουμε όμως στο χώρο του Πανεπιστημίου, στην πιο θετική επιστημονική πλευρά, στην πλευρά των συνεργασιών. Σε μια συνεργασία λοιπόν προχώρησαν και μάλιστα με την τυπική επισφράγηση, δηλαδή την υπογραφή των αντίστοιχων συμφωνιών, το Δημοκρίτιο του Πανεπιστήμιου της Θράκης, δια του Προέδρου του, του κυρίου Καλαβρού, του Προέδρου της Νομικής Σχολής και του Προέδρου της Νομικής Σχολής της Μαριούπολης της Ουκρανίας. Η υπογραφή έγινε στο γραφείο του Προέδρου της Νομικής Σχολής σήμερα το μεσημέρι, ενώ οι δύο άνδρες έφεσαν παράλληλα τους στόχους αλλά και τους τομείς της συνεργασίας τους. Με κοινούς στόχους εγκυνίασαν σήμερα το πρωί τη συνεργασία τους η Νομική Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Μαριούπολης της Ουκρανίας. Οι στόχοι της συνεργασίας είναι η έκδοση σε τόμους επιστημονικών μελετών στα ελληνικά και ρωσικά, οι ανταλλαγές επιστημόνων και φοιτητών, καθώς και η προκηρύξη μεταπτυχιακών στο Πανεπιστήμιο Μαριούπολης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νομικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνο Καλαβρό. Η οποία θα εκδηλωθεί στα εξής επίπεδα. Πρώτον, επιστημονικές ανταλλαγές. Ήδη ετοιμάζομαι με τον κύριο Βολώση σε συνεργασία και με τις άλλες δύο νομικές σχολές να εκδώσουμε έναν κοινό και άλλα πανεπιστήμια της Ουκρανίας, ενδεχομένως και της Ρωσίας, να εκθέσουμε ένα κοινό τόμο επιστημονικών μελετών όπου και Έλληνες θα δημοσιεύουν
ή στα ελληνικά και ή στα ρωσικά, την μετάφραση των οποίων μελετών αναλαμβάνουν οι αυτοί συνάδελφοι. Παραλλήλως θα έχουμε ανταλλαγές επιστημόνων, θα καλούμε εμείς να έρχονται να μας κάνουν εδώ μάθημα στα μεταπτυχιακά μας τμήματα, αλλά και δικοί μας επιστήμονες θα πηγαίνουν, δικά μας μέλη ΔΕΠ δηλαδή, θα πηγαίνουν στη Μαριούπολη. Επίσης θα κάνουμε ανταλλαγές φοιτητών. Ήδη εδώ έδωσε εντολή και η γραμματεία του μεταπτυχιακού τμήματος, όλες τις προκηρύξεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα τις στέλνουμε και στο Πανεπιστημιακή Σχολή του Πανεπιστημίου Μαριούπολης. Μεγάλη τιμή και ευγνωμοσύνη για τη θερμή υποδοχή και τη συνεργασία δήλωσε πως αισθάνεται ο πρόεδρος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, κ. Βολάνσιν. Τιμή για μας να βρισκόμαστε εδώ. Я очень благодарен за столь радушный прием господина Коловроса. Χρωστάω την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη για τόσο θερμή υποδοχή που μας έχει επιφυλάξει ο κ. Καλαβρός. То, что я увидел в Коматине и почувствовал в Коматине, αυτό που έχω βιώσει στη Κομωτινή θα μείνει ως μεγάλη, καλή, θερμή ανάμνηση. Και πιστεύω ότι έχουμε υπογράψει μια συμφωνία η οποία θα εγκυμιάσει πολύ σημαντική συνεργασία στο μέλλον. Συμβουλέω, σύμβαση. Σύμφωση για συνεργασία μεταξύ νομικής σχολής Πανεπιστήμιου της Μαριούπολης και νομικής σχολής του Πανεπιστήμιου του Φρακής. Πανεπιστήμιο του Φρακής είναι μοναδικό πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο επιστημονικό κέντρο και νομίζω στο μέλλον να έχουν μεγάλο προοπτική για συνεργασία. Αυτή την προοπτική του Πανεπιστημίου του Δημοκρίτου αναζητούμε. Αυτήν οραματίστηκαν κάποιοι και εμείς θα θέλαμε να βλέπουμε στην περιοχή μας και όχι αυτή τη συρρήκνωση και τη μιζέρια την οποία δημοσιογραφικά παρακολουθούμε και καταγράφουμε. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο προκάλεσε σήμερα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, με φρίκη αντίκριση ο Αντώνης Παπαχαραλάμπους, ένας άνθρωπος που βρίσκεται πολύ κοντά στα αδέσποτα ζώα, ακόμη τρία σκυλάκια να ψυχοραγούν από δηλητήριο που έβαλαν στο φαγητό τους άγνωστοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασυνείδητοι και άνθρωποι που μάλλον δεν σκέφτονται θετικά δηλητηριάζουν ζώα στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες σχεδόν κάθε 6 μήνες γίνονται και υπάρχουν βέβαια πολλές υποθέσεις, φτάνουν στα δικαστήρια και υπάρχουν άνθρωποι που παραπονιούνται για την φιλοξενία των ζώων στην συγκεκριμένη περιοχή. Τρεις σκύλους δηλητηρίασαν ασυνείδητοι στην περιοχή του ξενοδοχείου Ανατόλια Κομωτινής σήμερα το πρωί. Για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι συχνό φαινόμενο, καθώς σχεδόν κάθε εξάμηνο γίνονται δικαστήρια για τους σκύλους που φροντίζει ο κύριος Παπαχαραλάμπους, ο οποίος για ακόμη μια φορά κατέθεσε μήνυση καταγνώστων σήμερα το πρωί, όταν αντίκρισε νεκρά τα τρία σκυλάκια. Ο ίδιος θεωρεί ότι στην απάνθρωπη αυτή πράξη προέβησαν άνθρωποι από τη γειτονιά με μόνο ίσως κίνητρο την εχθρότητα στα ζώα. Είναι κάποιος χώρος ακάλυπτος που κάποτε είχαμε 30 και 35 σκυλάκια. Τώρα είναι ούτε 10. Και από αυτά είναι τα 5-6 είναι με τρία ποδαράκια, χωρίς ματάκια. Και βρήκαν το χώρο αυτό, το μέρος εδώ, επειδή είναι δύο γκρεμισμένα, έρχονται και κοιμάνται, τρώνε, έρχονται τα λοιπά, μετά ταΐζω. Πότε πάνε απέναντι στο μήλο, πότε στο κολυμβητήριο πιο πίσω, όπου βρούνε. Γιατί πίσω έχει και ανοιχτά, από εκεί μεριά είναι ανοιχτά όλα και πάνε και από την άλλη πλευρά. Σήμερα τι έγινε εδώ πέρα? Σήμερα το πρωί που ήρθα βλέπω τρία σκυλάδια και τα τρία πεθαμένα. Και βρίσκω μια κονσέρβα, κάποιος ήρθε και έβαλε φάρμακο και έριξε τα κομμάτια μέσα και αυτά που προλάβανε τα τρία και τα άλλα τα 7 γλιτώσανε. Υποψιάζεται κάποιον? Σίγουρα από τη γειτονιά κάποιος είναι. Ο επανειλημμένος είχε κάνει κάποια μήνυση, κάτι είχε κάνει. Αλλά όταν δεν δεις, δεν μπορείς να πεις. Εσύ δεν υποβάλλεται μήνυση? Κατά γνώστο.
εδώ πέρα είναι συχνό φαινόμενο για την περιοχή αυτή. Πάντα κάνουνε. Κάποτε ήταν, μα δεν υπάρχουν και έξω, δεν είναι πολλά. Δεν είναι τώρα. Πολλά φαρμακώσει, πολλά πήρανε, είχαν πολλοί ανθρώποι και τους βοηθήσαμε και τα δώσαμε. Και πάλι από εδώ θα, πάλι δύο-τρία πάλι θα φύγουνε. Εμείς δεν θέλουμε να τα κρατάμε εδώ. Αυτά βρήκανε το μέρος εδώ ανοιχτό, έρχονται, τρώνε, φεύγουνε. Και όποιος θέλει παίρνει σκυλί και τελειώνει. Εσείς ποιους λόγους πιθανολογείτε ότι οφείλονται για την δουλειά στο ζώο? Εχθρότητα από κάποιους εδώ. Εχθρότητα στα ζώα ή προς τα ζώα. Στα ζώα. Εχθρότητα στα ζώα. Ειδοποιήθηκα από τον κύριο Αντώνη Χαραλάμπους ότι δηλητηριάστηκαν τα σκυλιά του και τον ζήτησα να μου φέρει να κάνω νεκροψία. Και πράγματι από την νεκροψία αποδείχτη ότι το ζώο δηλητηριάστηκε, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς είναι, τι φάρμακο είναι, διότι δεν μπορώ να κάνω τοξικολογική εξέταση. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στο νομό μας πολύ συχνά, ιδίως από γείτονες που ενεκλούνται από τα καυγίσματα. Τις προάλλες ένα καταπληκτικό σκυλί, Golden Retriever, εκεί πηγαίνοντας λεωφόρου Ιουρών αριστερά, δηλητηρίασαν μέσα στην αυλή του κυρίου, να πούμε, και αναγκάστηκα να πάω πρωί 6 ώρα να πάω εκεί. Δεν πρόλαβα όμως να κάνω τίποτα, διότι μόλις έφτασε εκεί το σκυλί ψόφισε. Αυτό το σκυλί ήταν αδέσποτο, το πέταξαν επειδή είχε ασθένεια λετσμανίασης προτριμήνου. Και ο κύριος Αντώνης έκανε προσπάθεια 3 μήνες περίπου μαζί με την Ειρήνη. Προσπάθειες έκαναν και θεραπεύσαν το σκυλί και περιμένουμε όπου να δώσουμε σε κάποιον κυνηγό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν καλοτερητές, να πούμε, τους ανθρώπους που ενοχλούνται. Αυτές οι ενοχλήσεις είναι που τελικά κοστίζουν την ζωή στα αδέσποτα πολλές φορές ζώα που έχουν ανάγκη από το δικό μας χάδι. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και με τα μέλη της ζωοφιλικής εταιρείας. Νομίζω ότι είναι η ώρα πια που έχουν να πούν και πολλά και σημαντικά. Πάμε τώρα, και όσο η ώρα προχωράει, είναι περίπου 10 παρά 20 και η εθνική μας βρίσκεται σε ένα σημαντικό παιχνίδι με την Αλβανία, να δούμε ένα αθλητικό γεγονός το οποίο μόνο περήφανος μπορεί να μας κάνει ως πολίτες της Κομωτινής και μόνο συγχαρητήρια πρέπει να δώσουμε έστω και τερόχρονα. Να συναντήσουμε λοιπόν τηλεφωνικά τον προπονητή της ομάδας του ΓΑΣ, της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του ΓΑΣ Κομωτινή, η οποία ανέβηκε στην Α1 εθνική κατηγορία. Μακός, σας ακούτε κύριε Κουκοβίνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Το όνομά μου το έχετε γραμμένο λάθος. Έδωσα νομίζω σωστά το όνομα. Λυπάμαι αν. Δεν πειράζει. Κάτι τα παιδιά δεν έγραψαν καλά μέσα τελευταία στιγμή, να μας συγχωρείτε. Δεν πειράζει. Το πρόφερα όμως σωστά και ας είναι αυτά τα λάθη που κάνουμε τελικά. Κύριε Κουκουβίνο, ένα πολύ σημαντικό λοιπόν παιχνίδι. Το τελευταίο παιχνίδι δόθηκε με τη Λάρισα. Είδαμε τη Λάρισα εδώ στην Κομωτινή την προηγούμενη Κυριακή. Και το σκορ, έτσι, για την τιμή των όπλων. Το σκορ ήταν 87-53. 87-53. Ψηλά πήγαμε. Ναι. Πώς φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το πολύ στην κορυφή των εθνικών κατηγοριών στον μπάσκετ? Πώς φτάσαμε να ανεβούμε κατηγορία? Κοιτάξτε, ποια είναι τα στατικά της επιτυχίας για φέτος? Θα σας πω ότι λένε όλοι πάντα και αυτή είναι και η αλήθεια. Με πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Και εντάξει, ήμασταν σοβαροί, γιατί ήμασταν πολλές ομάδες, 5-6 ομάδες στο ίδιο επίπεδο, που παλεύαμε και οι 6 αυτές ομάδες για την άνοδο. Απλώς εμείς δεν κάναμε κάποιες εύκολες ήττες που κάναν οι άλλες ομάδες. Είναι αυτό που σας είπα, ότι ήμασταν σοβαροί σε όλο το πρωτάθλημα. Και γι' αυτό, δηλαδή στις λεπτομέρειες κρίθηκε το πρωτάθλημα. Στις λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν πολύ σημαντικές μεταγραφές πέρα από το σκληρό πρόγραμμα. Ας δούμε τη σύνδεση της ομάδας. Πολύ σημαντικές. Η μεγάλη ενίσχυση ήταν της Δόλωμα, της Δήμητρας, η οποία γύρισε μετά από χρόνια στην Κομωτινή. Έχει πήρα από την Α1, πρόσθεσε κάτι παραπάνω στην ομάδα. Η υπόλοιπη ομάδα ήταν σχεδόν ίδια. Απλώς, σας είπα, φέτος σοβαρευτήκαμε και δουλέψαμε καλύτερα από άλλες χρονιές. Με άλλα συστήματα προπονητικά για φέτος? Δεν είναι τα συστήματα αυτά που παίζουν ρόλο, σας είπα. Για μένα είναι η σοβαρότητα και η δουλειά. Ήμασταν σοβαροί και άλλες ομάδες δηλαδή μπορούν να δουλεύουν. Αλλά φάνηκε εκ των υστέρων σε κάποια παιχνίδια ότι δεν ήταν σοβαροί. Δηλαδή δεν κράτησαν.
Αν σας ρωτούσα, κύριε Κουκοβίνο, ορισμένες στατιστικά στοιχεία, δηλαδή πόσες ήταν οι νίκες και πόσες οι ήττες για φέτος, τι θα μου λέγατε? Εμείς προς το παρόν έχουμε 4 ήττες. Απομένει βέβαια μια αγωνιστική ακόμα, η οποία δεν επηρεάζει όμως. Είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, εμείς τερματίζουμε στην πρώτη θέση. Μάλιστα. Οι νίκες ήταν, είναι, τα παιχνίδια είναι σύνολο 22. Βλέπετε. Άρα μιλάμε για 18. Ναι, 17 νίκες. 17. Αν θα σας ρωτούσε επίσης, που νομίζω ότι έχει μια σημασία και αυτό, για το ηλικιακό δεδομένο της ομάδας, για τις, το μέσο όρο ηλικίας της γυναίκας, θα μου λέγατε. Κοιτάξτε, εμείς κατά κάποιο τρόπο είμαστε χωρισμένοι στα δύο, δηλαδή δεν έχουμε ενδιάμεση ηλικίες. Α, μάλιστα. Είναι κορίτσια 28-29 χρονών και κορίτσια 19-20-21. Τα περισσότερα είναι σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή είναι κάποιες φοιτήτρες που έχουμε που είναι νεαρές και κάποιες κομμωτινές οι οποίες έχουν σηκώσει το βάρος τα τελευταία 10 χρόνια, 12 μπορώ να πω, στην ομάδα. Και το επόμενο παιχνίδι είναι εντός ή εκτός έδρας, μάλλον εκτός? Το επόμενο είναι μέσα στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωτέα Κορδελιού. Εντάξει, ένα παιχνίδι, σας είπα, δεν μας απασχολεί και τόσο πλέον, ξέρετε, εμείς είμαστε... Σας ρώτησα για το βαρύ χειροκρότημα που θα έπρεπε ούτως ή άλλως, που αξίζουν τα κορίτσια, ναι, και για φέτος. Εμείς το διασκεδάσαμε εδώ μέσα με τη Λάρισα. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα ρωτούσατε, θα σας πω ότι από τον κόσμο δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι φέτος. Εκτός από το τελευταίο παιχνίδι που κρινόταν η άνοδος, ας πούμε, που ήρθε ο κόσμος στο κλειστό, στα άλλα παιχνίδια δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ο κόσμος δεν ήρθε στο γήπεδο, δεν μας βοήθησε όσο θα έπρεπε. Μπορώ να πω ότι παίζαμε για τους εαυτούς μας και για 10-20 σταθερούς θεατές. Ας ελπίσουμε όμως του χρόνου που η κατηγορία θα είναι που η ομάδα θα είναι στη μεγάλη κατηγορία, ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν, θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Επειδή η πολύ καλή προετοιμασία, η πολλή δουλειά και το γεγονός ότι ανεβαίνει ο πύχης πιο ψηλά απαιτεί τουλάχιστον και εκ νέου καλή στοχοθέτηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω για του χρόνου ποιος είναι ο κυριότερος στόχος που θέτετε μαζί με τα κορίτσια της ομάδας σας. Κοιτάξτε, καταρχήν για να βάλουμε στόχο για του χρόνου πρέπει να τελειώσει η χρονιά, να συζητήσουμε το τι έγινε φέτος, να δούμε ποια κορίτσια θα μείνουν, ποια θα φύγουν και σίγουρα, όπως είπα, το πύχης θα ανεβαίνει πολύ, τα οικονομικά δεδομένα πρέπει να ανέβουν πολύ, δηλαδή θα εξαρτηθεί, θέλω να σας πω, από πολλούς παράγοντες το τι θα γίνει του χρόνου. Φυσικά ο πρώτος στόχος είναι να σωθούμε, αυτό προέχει, να μην πέσει η ομάδα κατευθείαν την πρώτη χρονιά. Βέβαια σας ξαναλέω, και φέτος όταν ξεκινήσαμε δεν ξεκινήσαμε για να ανεβούμε, είπαμε να κάνουμε καλύτερη πορεία από πέρσι. Αυτός ήταν ο στόχος. Και όμως βρεθήκαμε πολύ ψηλά, βρεθήκαμε πρώτη στην κατηγορία. Του χρόνου ο στόχος είναι να σωθούμε και ό,τι ήθελε προκύψει. Να σας ρωτήσω και κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, να μου το συγχωρήσετε αυτό. Η ομάδα είχε ξανανέβει στην Α1. Η ομάδα ήταν για 5 χρόνια στην Α1 μέχρι το 98. Ανέβηκε δηλαδή από το 93 μέχρι το 98 ήταν στην Α1. Μάλιστα. Από το 98 έπεσε, δεν μπορεί τόσα χρόνια, κάποια χρόνια σώθηκε με το ζόρι στην Α2 και φέτος ξανανέβη στην Α1. Χαιρόμαστε λοιπόν που βλέπουμε τις πιο ωραίες στιγμές και ξανά στην ομάδα γυναικών του Γάσα Κομωτινή, στην Α1 εφηβική κατηγορία. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά σας, δημοσιογραφικά φυσικά όσο μπορούμε, ούτως ή άλλως οι αθλητικογράφοι μας φροντίζουν γι' αυτό, ο Γιώργος Μαυρίδης και ο Δημήτρης Μπακιντζής. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ και στα κορίτσια και σε εσάς επιτυχίες και θα χαρούμε να έχουμε και μια ειδικότερη φιλοξενία μετά και την τυπική ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά θα ήθελα όσο μπορείτε να βοηθήσετε στην προσπάθεια των κοριτσιών, γιατί είναι μεγάλη προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ, η χαρά μας και τιμή μας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, τις εξελίξεις μιας ακόμη θετικής έκβασης πραγμάτων που κάνει την Κομωτινή, γιατί όχι, υπερήφανη. Πάμε τώρα να μάθουμε πληροφορίες, λεπτομέρειες για τις μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, για τις οποίες ενημερώθηκαν σήμερα οι φοιτητές του Δημοκρίτου από το Γραφείο Διασύνδεσης. Πρόκειται για ένα γραφείο που επιτελεί αξιόλογο έργο στην ενημέρωση των φοιτητών. Εκεί ήσαν παρόντες και ειδικοί της επιτραμμένης της πρεσβείας της Γαλλίας.
Για τις δυνατότητες που έχουν οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στα γαλλικά πανεπιστήμια, ενημερώθηκαν λεπτομεριακά σήμερα το πρωί οι φοιτητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου, από τον Γάλλο Πρόξενο της Θεσσαλονίκης και από το Μορφωτικό Ακόλουθο της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Η πρόσβαση στα γαλλικά πανεπιστήμια είναι εύκολη, τονίζονται οι πρίτανες του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Γεώργιος Χατζικοσταντίνου, που επισήμανε ότι δεν απαιτούνται περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Η σημερινή εκδήλωση είναι η συνέχεια της χθεσινής που έγινε στην Αλεξανδρούπολη και είναι η κεντρική εκδήλωση που γίνεται από το Γραφείο Διασύνδεσης στην Κομωτινή και θα ακολουθήσει ακόμα μία συνάντηση που θα γίνει αύριο στην Ξάνθη. Είναι μια πρωτοβουλία του Γραφείου Διασύνδεσης σε συνεργασία με τις γαλλικές αρχές. Έχουμε προσκεκλημένους και μας τιμούν με την παρουσία τους ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ορτολά. Είναι η κυρία Μπουσκέ, η οποία είναι εκφράζει το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Είναι ο κύριος Αλέξης Μισελ, ο οποίος είναι ο μορφωτικός ακόλουθος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Οι οποίοι θα μας πληροφορήσουν τους φοιτητές μας για τη δυνατότητα που έχουν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στα γαλλικά πανεπιστήμια. Πρόκειται από τη χθεσινή μου εμπειρία, πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ λεπτομεριακή και ενδιαφέρουσα ενημέρωση, καθώς προσφέρεται στους φοιτητές όχι μόνο η δυνατότητα να διαπιστώσουν ότι η πρόσβαση στα γαλλικά πανεπιστήμια είναι εύκολη σε ό,τι αφορά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά ταυτόχρονα τους δίδουν και κοστολόγιο πόσο περίπου θα τους στοιχήσει η ζωή μηνιαίως στη Γαλλία, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό αν λάβει κανείς υπόψη το Γαλλικό Πανεπιστήμιο, δημόσιο πανεπιστήμιο και δεν πληρώνουν δίδακτρα. Δεν είναι παραπάνω, αν θυμάμαι καλά, από 1.000 ευρώ το μήνα για τα παιδιά που έχουν και τη δυνατότητα να εργαστούν εκεί. Επίσης θα τους πληροφορήσουν σχετικά με την δυνατότητα που έχουν να πραγματοποιήσουν διδακτορικά διπλώματα ή να διεκδικήσουν υποτροφίες. Την προσεκτική Κυριακή στις 3 Απριλίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης, στο κεντρικό αμφιθέατρο, θα πραγματοποιηθεί η μουσικοχορευτική εκδήλωση του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής με θέμα «Η τίτλο της φύσης και της άνοιξης». Φέτος η εκδήλωση γίνεται μία εβδομάδα μετά τον εορτασμό της Εθνικής Παλιγκινησίας, δίνοντας σε αυτή την εκδήλωση ένα χαρακτήρα ανοιξιάτικο. Με αφορμή λοιπόν το γεγονός που αποτελεί και ένα από το πιο σημαντικά πολιτιστικό γεγονότα του τόπου, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι συνέντευξη τύπου προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Την Κυριακή 3 Απριλίου στις 8.30 στο αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης θα πραγματοποιηθεί η μουσικοχορευτική εκδήλωση του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής με τίτλο «Της Φύσης και της Άνοιξης». Φέτος η εκδήλωση γίνεται μία εβδομάδα μετά τον εορτασμό της Εθνικής Παλιγενεσίας, δίνοντας ένα χαρακτήρα ανοιξιάτικο και αναζωογονητικό. Φέτος το θέμα είναι «Της Φύσης και της Άνοιξης», αλλά «Της Φύσης και της Άνοιξης» τι? Χορή και τραγούδια, ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι πάλι παρουσιάζουμε μια πτυχή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, μια πτυχή της ελληνικής λεβεντιάς, και συνεπώς κατά τη γνώμη μου είναι θέμα εθνικό, και συνεπώς και πάλι δεν φεύγουμε από τον αρχικό χαρακτήρα μιας εκδηλώσεως εντεταγμένης στον πανελλήνιο εορτασμό της Εθνικής Παλιγενεσίας. Ο πρόεδρος του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής, Πάτερ Βασιλιάδης, τόνισε πως οι εκδηλώσεις μένουν σε στενά όρια της Ροδόπης, ενώ θα έπρεπε να μεταφερθούν πανελλαδικά. Δεν πάλεψε να ευχαριστήσει το Δήμαρχο Κομωτινής, Τάσο Βατσικλή, τον Ομάρχη και τη ΔΕΠΑΚ. Οι εκδηλώσεις αυτές μένουν κλεισμένες στα όρια της Κομωτινής, ενώ η αξία τους είναι να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε γωνιά, αλλά και στο κέντρο της Ελλάδος, εξαιτίας της ανυπαρξίας οικονομικών δυνατοτήτων. Θέλω να ευχαριστήσω στο Δήμο Κομωτινής και την ΔΕΠΑΚ για τη συμπαράστασή τους, καθώς επίσης και τον κύριο Νομάρχη για την πρόθεση συμπαραστάσεως που εξεδήλωσε, η οποία ελπίζω ότι τελικά θα εκπληρωθεί, γιατί μέχρι στιγμής δεν είχαμε την επίσημη επιβεβαίωση. Θα παρουσιαστούν συνολικά 144 παραδοσιακά κοστούμια από τις αντίστοιχες περιοχές και θα χορέψουν 120 χορευτές του ομίλου από 10 μέχρι 55 ετών, οργανωμένοι σε 8 χορευτικές ομάδες. Θα παρουσιαστούν συνολικά 144 κοστούμια παραδοσιακά από τις αντίστοιχες περιοχές και θα χορέψουν 120 χορευτές του ομίλου από 10 μέχρι 55 χρονών,
ταξινομημένοι σε 8 χορευτικές ομάδες. Αυτοί οι χορευτές προετοιμάστηκαν κάτω από την επίβλεψη των χοροδιδασκάλων μας, του Ζήση του Λιάπη, του Χαράλαμου του Μπακόπουλου, της κυρίας Αθηνάς Πίτση και της κυρίας Βερενίκης Παναγωπούλου, και βέβαια υπό την επίβλεψη των διευθυντών, κυρίακου Αντωνίου και του ομιλούν τους. Ως βασικό μουσικό σχήμα της εκδήλωσης θα είναι οι δικοί μας λαλιτάδες της Ροδόπης, που τιμούν τον τόπο και τον όμιλο ως τελέχη του, οι οποίοι θα πλαισιώσουν από τους Στέλιο Ματακάκη στην Γκάιντα, Γιώργο Δίνκα στα Χάλκινα και τον σπουδαίο σολίστα Νίκο Φιλιππίδη. Τραγούδια της Τράκης και της Ανατολικής Ρωμιλίας θα αποδώσει ο Γιώργος Γιαρέλης. Θα είναι οι δικοί μας οι λαλιτάδες της Ροδόπης, οι οποίοι τιμούν τον τόπο μας και τον όμιλο, και καθώς θα κάνουν και στελέχη του ομίλου, οι οποίοι θα πλαισιωθούν από τον μικρό Στέλιο Ματακάκη στην Γκάιντα, από τον Γιώργο Δίνκα στα Χάλκινα και τον σπουδαίο σολίστα τον Νίκο το Φιλιππίδη. Τραγούδια της Θράκης και της Ανατολικής Ρωμιλίας θα αποδώσει ο Γιώργος Γιαρένης, ενώ του Ιωνίου και της Μικράς Ασίας η Χριστίνα Λουκίδου. Η εκδήλωση Φύση και της Άνοιξης θα ξεπεράσει όλες τις προηγούμενες για τη θεματική της, για την οργάνωσή της, για την πληθώρα και την ποιότητα των συμμετοχόντων. Με πιο σημαντική αναφυσβήτητα παρουσία στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα αυτή του κορυφαίου σύγχρονου Έλληνα καλλιτέχνη, της παραδοσιακής μας μουσική Χρόνη Αηδονίδη, ο οποίος θυμά με τη συμμετοχή του την εκδήλωση. Ότι και η φετινή μας εκδήλωση με θέμα της Φύσης και της Άνοιξης θα ξεπεράσει όλες τις προηγούμενες. Για την θεματική της, για την οργάνωσή της, για την πληθώρα και την ποιότητα των συμμετεχόντων. Με πιο σημαντική αναμφισβήτητα παρουσία στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα αυτή του κορυφαίου σύγχρονου Έλληνα καλλιτέχνη της παραδοσιακής μας μουσικής Χρόνη Αηδονίδη, ο οποίος και τιμά με τη συμμετοχή του την εκδήλωση. Με επίκεντρο την αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Τουρκία, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα, έχει προγραμματιστεί η Μερίβα στον Δήμο Τερκίνταχ της Τουρκίας από το Δίκτυο Πόλης και την Ένωση Δήμων της Τουρκίας. Η αγροτική ανάπτυξη σε Ελλάδα και Τουρκία είναι το θέμα της ημερίδας που συνδιοργανώνει το Δίκτυο Πόλης με την Ένωση Δήμων Τουρκίας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Απριλίου στο Δήμο Τεκιρντάχ Τουρκίας, όπου κύριος ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης Νίκος Κοπιανός. Παράλληλα, σύντομα αναμένεται και άλλη ημερίδα στη γειτονική Βουλγαρία, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δικτύου Πόλης Δίνος Χαριτόπουλος. Συνεχίζοντας τις δράσεις στο Δίκτυο Δήμων Ελλάδος, Τουρκίας, Βουλγαρίας, Πόλης, αυτή την περίοδο έχουμε μια σειρά πρωτοβουλειών που κατά την άποψή μας είναι σημαντικές. Την Δευτέρα 4 Απριλίου συνδιοργανώνουμε μαζί με το τουρκικό δίκτυο Τράκια Κεν μια ημερίδα, μια θεματική για ζητήματα γεωργίας, για ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης των δύο περιοχών, της ελληνικής και τουρκικής Θράκης. Αυτό ήταν ένα σχέδιο το οποίο το συζητούσαμε πολύ καιρό και μάλιστα να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση στη Ρεθεστό, γιατί εκεί υπάρχει και το Γεωργικό Πανεπιστήμιο, κάτι αντίστοιχο γεωπονικής σχολής της Ελλάδος, και θα είναι και ομιλητές δύο πολύ σημαντικοί καθηγητές από την πλευρά την τουρκική. Από τη δική μας πλευρά θα είναι ομιλητές ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ροδόπης ο κ. Σκοπιανός και ο αντιπρόεδρος της ΓΕΣΑΣ ο κ. Γλερίδης από την Ξάνθη. Θα υπάρξει διάλογος, θα υπάρξει κοινός προβληματισμός και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ χρήσιμη και επικοδομητική συνάντηση. Επίσης, συνεχίζουμε την ίδια εβδομάδα και συμμετέχουμε στην Γενική Συνέλευση του Βουλγαρικού Δικτύου ΡΑΟ Τράκια 8 και 9 Απριλίου, όπου εκεί θα έχει σαν θεματική το ρόλο των αυτοδιοικήσεων στην Ενωμένη Ευρώπη. Θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Βουλγαρικής Κυβέρνησης και νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σαν δίκτυο με μεγαλύτερη εμπειρία που είναι το δικό μας να μεταδώσει ένα μέρος της εμπειρίας αυτής σχέση στους Βουλγάρους δημάρχους και αξιωματούχους, αλλά να πάρουμε και εμείς από αυτούς την εμπειρία και τον προβληματισμό τους, μια και είναι ένα κράτος που σε 2 χρόνια θα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σημαντικό λοιπόν, πολύ σημαντική και αυτή η ημερίδα η οποία αναμένεται.
Η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Πριν σας καληνυχτήσουμε όμως και για απόψε, πάμε μαζί να δούμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Άνεργοι κινδυνεύουν να μείνουν 130 συμβασιούχοι του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς αύριο λήγουν οι συμβάσεις τους. Τι συζήτησαν σήμερα με τον αρμόδιο αντιπρίτανη Κωνσταντίνο Σιμόπουλο. Από τις 19 στις 22 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί για φέτος η 14η Πανελλήνια Έκθεση Θράκη 2005. Τα εγγένειά της θα γίνουν από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα. Στην έκδοση ενός διμηνιαίου εντύπου προσανατολίζεται ο Σύλλογος Ατόμων με κινητικά προβλήματα περπατών. Την προσεχή Κυριακή πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημίουπολης η μουσικοχορευτική εκδήλωση του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής με τίτλο «Της Φύσης και της Άνοιξης». Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel και μάλλον κλείνουμε ευχάριστα για απόψε, μιας και η χώρα μας ήδη έχει βάλει ένα γκολ από ό,τι με πληροφορούν. Οπότε, απερίσπαστα και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την εξέλιξη αυτού του αγώνα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλές σας βράδυ.